Βέλγια που λέτε για το σκλαντράκι και λοιπά, ήταν απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά τα πράγματα. Τα ιαματικά είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρωτοπαραγωγικό πόρο που είπα προηγουμένω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πώς όμως τον άλλο το γνωρίζει η διευθυνσία τη εταιρεία αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, τη περίφημη ΕΤΑΛ, η οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το πουλήσει και στον πόλο που δεν του παραχωρεί ο Δήμο που το ζητά από το 2002. Από το 2002 και πιο πριν, ζητούμε αυτό το κομμάτι να το πάρει ο και να κάνει μια αξιοποίηση για δεν το δείτε. Και βεβαίω το να αξιοποιηθεί δεν μπορεί να είναι έτσι, να υπάρχει είσοδο για να πει κάποιο. Για να σέβεται και τον χώρο και να μπορεί να το συντηρείται τον χώρο. Δηλαδή, δεν συντηρείται. Τα ζητήματα τη αξιοποίηση των βιολογικών. Το να τα νερά. Η επεξεργασία που γίνεται μιλά για υπόγεια άρρωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αερόβια, δηλαδή να μετά πάνω όπως είναι το συντριβάνια, διότι δεν είναι η ποιότητα αυτή που παράγει. Δηλαδή και όσο καλή και είναι και τριτογενής και τεταρτογενής επεξεργασία να γίνεται, απαγορεύεται αυτή. Άρα λοιπόν κάποια από τα συνολικία συνθέθηκαν, κάποια τα χρησιμοποιούν, κάποια στιγμή σταμάτησε με τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι τόσο πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα που θεωρώ ότι η βοήθεια όπου το έχουμε είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί το να βγάζω εγώ έξω τα στρώματά μου την Παρασκευή, όταν έχω ενημερωθεί ότι από τη γειτονιά μου περνά Τρίτη και Πέμπτη το φορτηγό, θα κάθεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα περάσει την Τρίτη. Ειδικά αυτή την περίοδο που το προσωπικό δουλεύει όλο το καλοκαίρι και δεν παίρνει άδειες και έχουν πάρει όλοι οι άδειες και τα δρομολόγια των σκουπιδιάκων που θα αραιώσαν ήδη, αλλά και τα δρομολόγια των φορτηγών έχουν αραιώσει και στην επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ανακοίνωση να ξέρει ο καθένας από τη γειτονιά του πότε περνάνε. Για να ξέρουμε πού θα πάνε, αλλά και αν ξέρουμε πάλι δεν το ακολουθούν. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ γιατί φάγαμε αυτή την ώρα. Όμως όλες αυτές οι παρατηρήσεις, όπως και για τα πεζοδρόμια και κάποιους δρόμους που πρέπει να γίνουν, θα τους δούμε και μπαίνουμε στις συντηρήσεις συντήρησης των δημοσίων και δημοτικών εγκαταστάσεων. Επειδή ήταν την κυρία Χατζηπουλάου που είναι εκπαιδευτικός και ξέχασα το φίλο μου τον Μανώλη, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία οφείλουμε να την πω και να την αναγνωρίσω τόσο στους εκπαιδευτικούς σχολική κοινότητα, αλλά και στην Σχολική Επιτροπή. Για πρώτη φορά η ΚΟΣ, και αν ρωτήσετε την κυρία Χατζηπουλάου, η οποία αποκτά για πρώτη φορά πλήρες δομές σε όλα τα επίπεδα από την υπαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κυρίως με τη βοήθεια του Δήμου, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Γιατί πραγματικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την κυβέρνηση, αν θέλετε, σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα για το που θα πάνε, πόσο θα μείνουν, τι θα κάνουν. Πολλές οικογένειες τους συντονόμους αυτοί έκαναν την ΚΟ. Τώρα λοιπόν από το Δημοτικό που ετοιμάζομαι στην περιοχή Δήμος του Βουρέντα, το κτίριο που υπάρχει, μέχρι το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ο Δήμος έκανε παρεμβάσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Και εκεί, σας ξαναλέω, ήταν σημαντική η βοήθεια των εκπαιδευτικών των γονιών. Δηλαδή αυτό που είπαμε εξ αρχής, η συνεργασία όλων μας. Τη βοήθειά σας θέλουμε και απαιτείται συνεχώς περισσότερα. Δεν είπατε τίποτα για την έλλειψη καρδιολόγου, παιδίατρου. Πατάω λίγο μου, άμα τα ανοίξουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτά. Ναι, αλλά είναι σωστικό. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική